Με 56 υποψηφίους έκλεισε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου ΚΟ και κατατέθηκε σήμερα το μεσημέρι στο πρωτοδικείο ΚΟ από την επικεφαλής του συνδυασμού Κική Μακρύ, συνοδευόμενη από στελέχη και υποψηφίους της παράταξης, απευθύνοντας κάλεσμα για στήριξη του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Συσπήρωσης σε όλη τη χώρα στις τριπλές εκλογές. Όπως είναι αναγραμμένα εδώ, στην αίθουσα, έτσι πηγαίνουν και ωραία, εδώ. Συνολικά δηλαδή είναι το νούμερο 8. Σωστά. 55, χωρίς εμένα. Ναι, 56. Κυρία Μακρύ, επιλέξατε σήμερα το μεσημέρι να καταθέσετε το συνδυασμό σας. Με πόσα άτομα κλείσατε το ψηφοδέλτιο και ποιο είναι το μήνυμά σας για τις εκλογές? 56 υποψήφιους περιλαμβάνει το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Στις λίγες μέρες που μας απομένουν για την τελική επιλογή, για τις 18 του Μάη, δίνουμε τη μάχη αυτή αποφασιστικά. Δίνουμε τη μάχη αυτή με ενθουσιασμό και θεωρούμε ότι ο λαός τελικά θα επιλέξει το διαφορετικό ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, ένα ψηφοδέλτιο που μπορεί πραγματικά να εκφραστεί αυτούσια, η αγανάκτηση, ο θυμός, αλλά και που εκφράζει το άλλο όραμα για την κοινωνία, που αυτό θα χτιστεί μαζί με τη συμμετοχή του λαού, με τους αγώνες του. Και έτσι λοιπόν ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι την πρώτη Κυριακή στις 18 θα βγουν πάρα πολλά ψηφοδέλτια με το γαρίφαλο της Λαϊκής Συσπήρωσης και στις 25 πολλά περισσότερα με το σφυροδρέπανο του ΚΚΕ. Πού βάζετε εκλογικά τον πύχη για το Δήμο της ΚΟ? Για τη διεκδίκηση του Δήμου της ΚΟ, φυσικά. Δεν νομίζω ότι κανένας, εφόσον καταθέτει σήμερα αύριο συνδυασμό, δεν θα μπορούσε από εμάς, από τη Λαϊκή Συσπήρωση σε όλη την Ελλάδα, να μην διεκδικήσει τον Δήμο όπου εκείνος καταθέτει συνδυασμό. Στόχος σας λοιπόν είναι να είστε ανάμεσα στις δύο παρατάξεις που θα είναι στο δεύτερο γύρο? Στόχος μας είναι, όπως έχουμε ξαναδηλώσει, και αυτό θα κάνουμε ξεκάθαρο και αυτό θα καλέσουμε τον κόσμο να κάνει, να ξεκαθαρίσει, να καθαρίσει μάλλον τη θέση του και να μην έχει το άγχος της δεύτερης Κυριακής από την πρώτη Κυριακή. Εάν επιλέξει λοιπόν από την πρώτη Κυριακή Λαϊκή Συσπήρωση, δεν θα χρειαστεί να επιλέγει τη δεύτερη Κυριακή έναν άλλο συνδυασμό. Τη δεύτερη Κυριακή πάμε για τις ευρωεκλογές και δυναμώνουμε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Εδώ στο δικό μας Δήμο, πώς θα χαρακτηρίζετε το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης? Υπάρχουν καινούργια μέλη, καινούργιοι υποψήφοι, υπάρχει ανανέωση? Βεβαίως. Είναι ένα ψηφοδέλτιο που μας τιμούν και υποψήφοι που ήταν και από την προηγούμενη φορά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή τη φορά έχουμε και περισσότερη νεολαία. Νεολαία που έχει αντιληφθεί ότι η νιώτη του κόσμου είναι ο κομμουνισμός, είναι το όραμα που βάζουμε εμείς, είναι η διεκδικήση που λέμε, είναι ότι τα στενά πλαίσια του καπιταλισμού πλέον έχουν γίνει τόσο στενά που δεν χωράνε τα όνειρά τους. Άρα λοιπόν βρήκαν τη θέση τους μέσα στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Επιλέξατε σήμερα να συνοδεύεστε από κάποια στελέχη και από τα νέα παιδιά, όχι από το σύνολο των υποψηφίων. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Βλάχου, εμείς και η πλειοψηφία μας και όλα οι συνυποψήφοι μου, είτε βρίσκονται στη δουλειά, είτε έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Έπειτα, νομίζω το ουσιαστικό είναι η μάχη που δίνεται καθημερινά μέσα στους δρόμους. Έχουμε μπροστά μας και οργανώνουμε κιόλας και την απεργιακή κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς.